Συνάδελφοι, εγώ προτείνω εκτός υπηρεσίας διάταξης να συζητηθεί και το ζήτημα για τους παιδικούς σταθμούς. Αυτή είναι η γνώμη μου και πρέπει να συνδέξω τώρα. Πείτε, και άμα θέλετε να ξαναπώ κάτι, να ξαναπώ. Για να πει ένα θέμα, καταρχήν πρέπει να αποφασίσει το σώμα από τη στιγμή που είναι έκτακτο. Πρόταση του Προεδρείου είναι το θέμα αυτό, το οποίο πραγματικά νομίζω να συζητηθεί σε τακτική συνεδρίαση και σαν τακτικό θέμα την ερχόμενη Δευτέρα, όπου θα έχουμε όλη τη δυνατότητα και τον ανάλογο χρόνο να συζητήσουμε και να αναπτύξουμε τις θέσεις μας πάνω στο θέμα. Ξέρετε, επειδή είναι αυτό το τρόπο, δηλαδή, τέλος πάντων. Επειδή εγώ έκανα την πρόταση και κάνω εγώ τους δημοτικούς συμβούλους, όπως το λένε, συνάδελφοι, δεν ξέρω αν είναι και εδώ οι εργαζόμενοι αυτοί. Μέχρι την πότε λέμε για Δευτέρα να πάει. Δεν θα είναι με τις ημερομηνίες. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μα πιέζουν όλα αυτά ότι πιέζουν οι ημερομηνίες. Είναι άλλες πέντε μέρες παράτασης της αγωνίας, έτσι που ζουν από τον τελευταίο μήνα, τράβουν ορθές από το πρώτο που ακολουθούν κτλ. Ξέρω ότι ίσως ο χρόνος να ήταν λίγος για να στοιχειοθετήσουμε καλύτερα αυτά που έχουμε να πούμε. Ακόμα και εγώ μην νομίζω ότι εγώ δω καμιά ομιλία ή θέσεις τίποτα στοιχειοθετημένες. Γιατί μέχρι πριν μια ώρα ήμασταν εδώ και συζητούσαμε για αυτό το ζήτημα κάπως και εμείς δεν είμαι. Και εγώ δεν είμαι έτοιμος προσωπικά να βάλω τη θέση έτσι όπως θα ήθελα εγώ να την βάλω. Παρ' όλα αυτά, σεβόμενος και το ότι χθες ήταν και έξω εργαζόμενος στο νομικό πρόσωπο που συζήτησε, αλλά και την αγωνία που έχω, γιατί δεν ξέρω αν αυτές οι 4-5 μέρες παραπάνω θα αλλάξει. Εγώ πιστεύω δηλαδή την άποψη που έχει ο κ. Στόματος ή οι άλλες παρατάξεις, δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν μέχρι τη Δευτέρα. Έτσι, ίσως να είναι καλύτερα τα επιχείρηματά τους, αλλά η γνώμη τους δεν θα έχει αλλάξει. Και από αυτή την άποψη δεν ξέρω τι έχουμε να κερδίσουμε πηγαίνοντας πλέον χωρίς να είναι ζητημαχών. Και αν πάει 4 μέρες πιο εκεί, θα βασανίσουμε 5 μέρες παραπάνω στους ανθρώπους και θα ξαναστήσουμε τη Δευτέρα. Θα ξαναστήσουμε, το πιστεύω έτσι. Αυτό έχω να πω, δεν το λέω κάτι άλλο, το πείτε εσείς τώρα. Κύριε Βέλα. Μέσα στην πλευρά μας, αυτό που πραγματικά είπαμε και ζητήσαμε να το σεβαστούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουμε την τύχη να βρίσκονται στην αίθουσα, είναι ότι είναι όντως ένα μείζον θέμα το οποίο απαιτεί και ανάλογο χρόνο και έχουμε ήδη 20 θέματα να συζητήσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση την οποία μέσα σε λίγα, σε ελάχιστες ώρες για ένα τέτοιο μείζον θέμα να πάρουμε μια θέση. Και τώρα, αν ο κύριος Τίτλος επιμένει αν αλλάξει άποψή μας ή όχι από τώρα μέχρι τη Δευτέρα, αυτό θα το κρίνουμε εμείς σαν ομάδα, σαν επικεφαλής ενός συνδυασμού, το τι θέση θα πάρουμε. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης να συζητηθεί τη Δευτέρα. Νομίζω καλό είναι να γίνει πρόταση και να δούμε αν συμφωνεί η πλειοψηφία των συμβούλων αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο. Και εμείς από την πλευρά μας αυτό είναι να γίνει τη Δευτέρα, να αφιερώσουμε όσο χρόνο θέλει σε αυτό το θέμα. Γιατί είναι πολύ σίγουρο ότι ξέρουμε αυτό το θέμα τι γίνεται. Πρέπει να ενημερωθούμε όλοι. Δεν μπορούμε να παραψηφίσουμε τον νέο. Πώς θα ψηφίσουμε. Πρόεδρε, έχω το λόγο. Αφού το έθεσε θέμα ο κ. Συνάδελφο, πρέπει να μπει σε ψηφοφορία. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να συζητηθεί τώρα γιατί τη Δευτέρα μα είπα χθε, επειδή είμαι και μέλο του Διευθυντικού Συμβουλίου, μα είπα χθε ότι τρέχουν οι ημερομηνίες και δεν προλαβαίνουμε και είμαστε οριακά και πρέπει να πάρουμε απόφαση. Γιατί αν δεν πάρουμε απόφαση, θα χαθούν όλες οι θέσεις. Να ψηφίσουμε, ήταν λίγο εκβιαστικό το θέμα χθε. Να σας πω και στο ΔΣ του νομικού. Πρέπει να πάρουμε και τώρα που λέτε να πάρουμε παράταση άλλες 5 μέρες. Θα προλάβουμε. Να, ο πρόεδρος. Χθε συναντηθήκαμε το απόγευμα. Γιατί δεν θα ξαναμπορούσαμε να συναντηθούμε μέσα στην εβδομάδα, δεν υπάρχει άλλη ημερομηνία. Οπότε, δηλαδή, το επόμενο δημοτικό συμβούλιο που θα γίνει, αν θα γίνει τη Δευτέρα, με την διευθυνσή σα, δεν θα είχαμε τον χρόνο. Γιατί η 10 Οκτωβρίου είναι η τελική ημερομηνία. Αυτό. Και δεν θα δείτε καθόλου τη θέση. Είναι πραγματικό. Πάμε στην ψηφοφορία, αν θα μπει σαν έκτακτο θέμα ή όχι. Ποιοι είναι υπέρ του. Εγώ λέω για σήμερα. Υπέρ τα... Να μπει σήμερα. Εγώ λέω να μπει σήμερα.
Είναι κατά. Κατά της πρότασης να συζητήσουμε. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει, αγαπητέ συνάδελφε, με το συγκεκριμένο θέμα, ο χρόνο μα δίνει το περιθώριο να συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρία. Τώρα, για το αν είναι εκβιαστικό αυτό ή όχι, φυσικά και δεν ήταν εκβιαστικό αυτό, έτσι όπω το θέσατε, και το δείχνει και το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία του χθεσινού διοικητικού συμβουλίου του συγκεκριμένου νομικού προσώπου, αν ήταν εκβιαστικό ή αν δεν ήταν εκβιαστικό. Έτσι. Το θέμα είναι μείζονο σημασία, θα συζητηθεί σε τακτική συνεδρία και όχι σε έκτακτη. Κύριε Δήμαρχε, συμφωνώ, το ψηφίσαμε. Δεν είπα εγώ. Απλά έλεγα χθε, μα λέγανε ότι υπάρχει, δεν προλαβαίνουν. Πρέπει να ψηφιστεί άμεσα. Δεν είπα εγώ κάτι. Συμφωνώ. Είναι καλύτερα και τα ίδια. Τέλο πάντων. Τελείωσε, αφού ψηφίστηκε τέλο. Δεν είναι συζητάμε. Πραγματικά υπήρχε έκτακτο. Γιατί αν δεν πέρατε χθε απόφαση, θα έπρεπε κάποια στιγμή να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Απλά πρέπει να συνεδριάσει να πρέπει να φύγει η πρόσκληση, θα πρέπει να προλάβουμε προθεσμίες. Και ότι αυτό λέει, αυτό είναι πράγμα. Άρα δεν υπήρξε, κάποια ακολουθία σε σχέση με χθες. Είναι πράγμα, τέλος πάντων. Δεν αφισβητώ εγώ την ψηφοφορία και τα λοιπά. Απλώς μπορεί να παίρνουμε και την ευθύνη. Δεν μπορούμε τη Δευτέρα να πούμε ότι δεν προλαβαίνουμε κάτι. Έτσι, το άσχημα. Τη Δευτέρα θα συζητηθεί, τι να πάρω. Λέω, δεν θα έχουμε πιο τελεσμένο γεγονό το λόγο των κοινωνιών και τα λοιπά. Έτσι, αυτό βάζω. Την άλλη που συζητάμε με την ΕΣΠΟΜΕΤΑ, άλλο ότι και επειδή το συζητήσαμε πέντε πέρα και μετά, τελικά δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε ένα πρόβλημα. Αυτό λέω, ότι θα πάρουμε αυτό υπόψη για να μην τεθεί δηλαδή σαν επιχείρημα, σαν ιστορική κάτι την Δευτέρα. Απλά επί τη διαδικασία, τουλάχιστον το λόγο πριν να ανοίγετε το μικρόφωνο. Ναι. Γιαννάκης, θα ήθελα λίγο, η γνώμη μου είναι η εξής. Να αφήναμε λίγο τον πρόεδρο των εργαζομένων σήμερα να μας πει δύο πράγματα. Μίλησα με τον πρόεδρο και μου είπε ότι θέλει να τοποθετηθεί. Τον ρώτησα μάλιστα τρεις φορές ο ίδιος προσωπικά. Αν θέλει να τοποθετηθεί σήμερα ανεξαρτήτως αν συζητηθεί όχι το θέμα και μου απάντησε ότι θέλει να τοποθετηθεί την ημέρα που θα συζητηθεί το θέμα. Εγώ λέω για άλλο λόγο, έτσι, για να είμαστε λίγο... Τώρα το απολαμβάνω και το τι θέλει να πει κάποιο άλλο τρίτο. Εμείς οι ίδιοι νομίζω ότι δεν στέκει. Η συζήτηση τη Δευτέρα γίνεται για αυτό το λόγο, επειδή είναι μείζονος σημασίας και μάλλον θα είναι και το μόνο χρόνο που θα συζητηθεί, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο, για να υπάρχει ο χρόνος και να έχουν όλοι οι σύμβουλοι τέσσερις μέρες να πάρουν όλα τα στοιχεία, να μην θεωρηθεί ότι κάνουμε κάτι γρήγορα κτλ. Και όσο για αυτό που είπε ο κύριος Τίγκας επί του Πονηρού ή δεν ξέρω τι υπονόησε, δεν υπάρχει θέμα προθεσμιών. Όσο για τη χθεσινή απόφαση που έπρεπε οπωσδήποτε να πάρθει, πάρθηκε απόφαση να σταλεί πρόσκληση αύριο, να μετρήσουν 5 μέρες, να προλάβουμε την 10η του Οκτώβρη.